Στη γραμμή μας έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κλεισούρας, τον κύριο, τον δικό μας τον αγαπημένο, τον κύριο Γιάννη Κόκα, τον γνωστό σε όλους Γιάννη Κόκα. Κύριε Κόκα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Να έχουμε τον καιρό που έχουμε ακόμα και σήμερα. Μακάρι. Μακάρι. Γιατί είναι καλό για τον τόπο μας. Μακάρι, μακάρι. Και αυτή τη βδομάδα θα τον έχουμε τουλάχιστον μέχρι προς το τέλος. Μετά βλέπουμε, θα έχει λίγα σύννεφα, αλλά ελπίζω το κοντομάνικο να συνεχιστεί. Λοιπόν. Εκεί που πήγε και η τιμή του πετρελαίου. Έτσι. Είναι δυσβάσταχτη και άντε. Πολύ δύσκολη για όλη την περιφέρεια. Να δούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί για την Κλεισούρα και όπως είπαμε πολλές φορές, μια και αναφέρεται το πετρέλαιο, πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Πρέπει να γίνει επίδομα θέρμανσης για οτιδήποτε και αν καίει ο κόσμος και όχι μόνο επίδομα για το πετρέλαιο. Ό,τι και αν καίει ο κόσμος, για τέτοιες περιοχές σαν τις δικές μας, πρέπει να υπάρχει επίδομα θέρμανσης. Και πρέπει να το παίρνουν όλοι. Πρέπει να το παίρνουν όλοι, ιδιαίτερα στα χωριά, διότι εδώ αν έχεις ένα αυτοκίνητο και ένα μικρό σπιτάκι δεν δικαιούσε. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ακριβώς. Δηλαδή. Λέμε επίδομα για να το λέμε και μόνο. Μάλιστα. Όχι για να είναι στην πράξη. Έτσι, έτσι. Τώρα, κύριε Κόκα, σας παίρνουμε σήμερα τηλέφωνο. Ναι. Γιατί έγινε τόσος δώρος γύρω από τη σύραγγα της Κλεισούρας. Όλα δείχνουν ότι αυτό το έργο τελικά θα γίνει. Ίσως μέχρι το τέλος αυτής της θητείας, της τετραετίας συγκεκριμένης, να έχει ολοκληρωθεί. Αν μείνει λίγο, θα πάει γέφυρα και στο επόμενο. Όπως είπε και ο κύριος Κασαπίδης προχθές στην εκπομπή μας. Όμως, ξέρετε ότι πολλοί επιχειρηματολόγησαν και είπαν ότι δεν χρειάζεται αυτό το έργο. Και μάλιστα ο κύριος Καρπίδης είπε ότι είναι ένα έργο που θα απομονώσει το χωριό σας. Θέλω να μου πείτε, πώς βλέπετε εσείς στην Κλεισούρα αυτή την ιστορία? Να σας πω, προχθές το Σάββατο, πριν φτάσω, πώς το βλέπω, να σας πω κάποια συζήτηση που είχα. Ναι. Γινόταν μια ημερίδα στο αμφιθέατρο της πρώην ομαρχίας. Μάλιστα. Και στο τέλος της ημερίδας έτυχε να συζητάει ο για κύριος... Για τη Γούνα εννοείται. Ναι, για τη Γούνα, ναι. Ναι, ναι. Ήταν ο κύριος Κασαπίδης με τον κύριο Τζικαλάγια, που αυτή είναι η πρωτεργάτης όλης αυτής της κίνησης. Γιατί μάλιστα. Αυτή η σύραγγα έχει από το 1990, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, ακριβώς. Μπαίνω, βγαίνει στα συρτάρια. Ναι. Τους είπα μια κουβέντα, ότι αποφασίσατε για εμάς χωρίς εμάς. Mm. Δηλαδή αποφασίσατε για μια σύραγγα χωρίς να κάνετε τον κόπο, να ανεβείτε στο χωριό, να ενημερώσετε και τους κατοίκους και εμένα και όλους, γιατί εμείς μάθαμε από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις, από τους σταθμούς σας, από το ένα και από ότι τι θα γίνει που θα έχει άμεση σχέση και με το χωριό μας. Μάλιστα. Μα και δηλαδή, εδώ και το όνομά σας βέβαια, έτσι. Ναι, είναι και λίγο σεβασμός σε αυτούς τους ήρωες, γιατί οι ήρωες μένουν στην Κλεισούρα, δεν μένουν άνθρωποι, μένουν ήρωες και πρέπει να το ξέρουν όλοι. Έπρεπε να κάναν τον κόπο. Να ερχόντουσαν ένα απόγευμα, θα μαζευόταν όλο το χωριό, να εξέφραζε την άποψή του και να μαθαίναμε ότι σκοπεύουν να κάνουν κάποιο έργο. Είναι κάτι που εμένα με ξένησε, με προβλημάτισε και με πίκρανε. Γιατί, όπως και όλους τους Κλεισουριώτες. Για να δούμε τώρα. Ενημερώστε μας. Δεν είπαμε τίποτα άλλο. Ελάτε, μπορεί να μας πείσετε, μπορεί να. Διότι από ό,τι ακούγεται, να σας πω που είναι το άσχημο τη κλεισούρα. Μαθαίνουμε ότι η Κλεισούρα έχει κάποιες. Θα το πω αντιρρήσεις, επιφυλάξεις, δεν ξέρω. Για να μας τα πείτε. Όλο το χωριό. Για έχει αντιρρήσεις γιατί. Διότι θα μας υποχρεώνουν να ερχόμαστε πάλι από το παλιό οδικό δίκτυο. Που είναι αρκετά σοβαρό αυτό. Δηλαδή κάνεις ένα έργο που διαθέτεις από ό,τι ακούγεται, διότι εμείς δεν έχουμε ενημέρωση. Ναι. Αν ερχόταν κάποιος υπεύθυνος ή τεχνική υπηρεσία και μας έδειχναν ένα σχέδιο του πώς θα γίνει ο δρόμος και πώς θα είναι η έξοδη και η είσοδη για το χωριό μας. Τόσα χρόνια, κύριε Κούκα, δεν το έχετε δει αυτό το σχέδιο? Δεν ξέρει κανείς. Δεν έχετε δει αυτή τη μελέτη? Δεν ξέρει κανείς. Ποτέ δεν παρουσιάστηκε σε εσάς? Εγώ προσωπικά που είμαι και πρόεδρος της κοινότητας και έπρεπε να είχα και μια ενημέρωση. Έτσι λέει η λογική μου. Ναι. Δεν ξέρω τίποτα. Ακούω όμως, από τον ένα και από τον άλλον, ναι, ότι θα πηγαίνουμε στη Βέργα και από εκεί θα ανεβαίνουμε πάλι στο παλιό το δρόμο. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Εάν γίνει άξονας κάθετος από τις εξόδους και τις εισόδους αυτής της, θα το κοιτάξουμε. Άρα και θα δούμε εσείς τι λέτε ότι ναι στη σύραγγα μόνο εάν από την τρύπα ουσιαστικά επικοινωνεί δρόμος με την Κλεισούρα και όχι από το παλιό δίκτυο. Ναι, για να είναι 2 λεπτά η απόσταση. Και να συμφέρει, ας πούμε, και το Καστοριανό να δει στην Κλεισούρα και το Πτολεμαδιώτη να δει στην Κλεισούρα. Εάν μας οδηγήσουν στο παλιό οδικό δίκτυο, λυπάμαι πολύ, θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Φοβάστε ότι μπορείτε να γίνετε, ας πούμε, παλιά που πηγαίναμε από Καστανιά, θυμάστε?
Ναι, έτσι θα γίνουμε κι εμείς. Θα παραμείνουμε πάλι μια καστανιά. Πιστεύετε ότι θα γίνεται η καστανιά της Καστοριάς? Και να σας πω και κάτι άλλο. Η Καστανιά δεν είχε κανένα χωριό να κατοικείται. Είχε ταβέρνες, είχε τις ταβέρνες, ναι. Ναι. Η Κλεισούρα είναι ένα χωριό. Ναι. Και ένα ζωντανό χωριό. Με μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και δεν θέλουμε η σημερινή και κυβέρνηση και περιφερειακή διοίκηση να είναι τα φόβολα αυτού του χωριού. Δηλαδή δεν μας αποτελείωσαν οι Τούρκοι το 1912. Δεν μας αποτελείωσαν οι Γερμανοί το 1944. Μην φτάσουμε στο σημείο σήμερα να μας αποτελείωσουν μια και καλή. Να έρθουν να συζητήσουμε, να μας δείξουν τι συμβαίνει, να ενημερωθεί το χωριό. Όλα με το διάλογο γίνονται. Ναι. Δεν υπήρξε διάλογος. Είναι ένα έργο όμως το ζητάει χρόνια τώρα, δεκαετίες ουσιαστικά η Καστοριά. Αλλά η δική σας ένσταση είναι όχι ότι δεν θέλετε το έργο. Να μας απλά ξέρουμε πώς θα γίνουνε. Θέλετε δρόμο από την τρύπα του τούνελ μέχρι την Κλεισούρα, ναι, να επικοινωνήσει σε 2 λεπτά ώστε να μπορεί. Καινούριο οδικού άξονα. Καινούριο οδικό άξονα από τότε. Βεβαιότατα. Αν να πάμε το παλιό, χαιρέταμε στο πλάτανο. Να είναι καλά οι άνθρωποι, αν πάμε το παλιό. Ναι. Όχι, δεν το θέλουμε έτσι. Θέλουμε να έχουμε λόγο. Νομίζω ότι προβλέπετε κάποιους άξονες. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει, να το πω κι εγώ. Παλιότερα, όταν ήμουν ομαρχιακός σύμβουλος το 2007, ναι, είχαν πει να κάνουν έναν άξονα από τη Βέργα μόνο. Και τους λέω, ρε παιδιά, από το Βαρικό, από το Λαμαριώτης που θα έρχεται, θα βγαίνει στη Βέργα για να ανεβαίνει στην Κλεισούρα. Είναι σωστά πράγματα αυτά? Α, ναι, μου λένε, μου είχε πει τότε ο κύριος Λάντσης, πιθανόν να έχεις δίκιο. Και μάλλον έτσι πρέπει να γίνει. Να γίνει και καινούριο. Και δεύτερον, εξίσου σοβαρό. Σήμερα η περιφέρεια. Εσείς το δίκτυο αυτό που θέλετε από την τρύπα του τούνελ μέχρι την Κλεισούρα, ποια είναι η διαδρομή που πιστεύετε ότι πρέπει να, για να σας συμφέρει και να νιώσετε ότι. Η πιο σύντομη. Ναι, η πιο σύντομη. Η πιο ασφαλής και η πιο μεγάλη. Δηλαδή να είναι με λωρίδες. Με 2 λωρίδες να είναι, ναι, γιατί το χειμώνα εδώ πέρα. Από πού ακριβώς να περνάει και να φτάνει μέχρι την Κλεισούρα? Θα το βρουν οι μηχανικοί αυτό. Μπορούν να γίνουν. Σήμερα γίνονται θαύματα στη ρηματομία και στους δρόμους. Δεν θα γίνει στην Κλεισούρα? Ναι. Στο μυαλό σας δεν έχετε κάποιο από πού μπορεί να περνάει ένας τέτοιος δρόμος? Από εκεί που θα βγαίνει από την Βέργα, εκεί, ναι, που θα μπαίνει από Καστοριά όπως ερχόμαστε. Ναι. Να γίνει με 2 στροφές, πιστεύω. Βέργα, και Βασιλιάδα, κάπου εκεί τώρα, δεν είναι, ναι, ακριβώς. Με 2 στροφές, αλλά με γέφυρες και με αυτά, όπως έχει κάνει η Εγνατία μεγάλες γέφυρες και ένιωσε λόφους, ναι, και, ναι, βουνά, έτσι να γίνει και για την Κλεισούρα. Να σεβαστούν λίγο την Κλεισούρα όλοι. Λίγο σεβασμό θέλουμε. Αυτό που έχει πάθει αυτό το χωριό δεν το έχει πάθει κανένα άλλο χωριό στη Μακεδονία. Λίγο σεβασμό θέλουμε. Δεν ζητάμε, δεν είμαστε παράλογοι. Θέλουμε ενημέρωση. Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται για το χωριό μας. Να μην αποφασίζουν άλλοι για μας χωρίς εμάς. Πάντως, θα λέγαμε, μόνο το όνομα που έχει θα διαφημίζεται παντού, έτσι. Είναι γι' αυτό ένα θέμα. Παντού θα ακούγεται Κλεισούρα. Αυτό είναι από τα θετικά. Θα διαφημίζεται με την καταστροφή της όμως. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Νατσούλη, πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, ότι αν δεν προσεχθεί, μπορεί το τούνελ της Κλεισούρας να είναι ουσιαστικά και η ταφόπλακα της. Βεβαιότατα. Να γίνει, όπως είπατε νωρίτερα, η καστανιά της Καστοριάς. Ξέρετε τι έγινε στο Μέτσοβο, γιατί μου είπαν κάτι για το Μέτσοβο. Ναι. Για να μπει στο Μέτσοβο, κάνεις ακριβώς 35 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Ακριβώς 35 δευτερόλεπτα. Ναι, είναι εκεί από η Εγνατία. Την Εγνατία για το και στρίβεις όπως έρχεσαι, ναι, αριστερά όπως πηγαίνεις. Έχετε πάει και έχουμε πάει και όλοι μας. Δεξιά όπως πάτε, ναι, ναι. Αν μείνουμε να παραμείνουμε με το παλιό δίκτυο, εντάξει, μπράβο τους. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Και στους πολιτικούς και στους αυτοδιοικητικούς. Ναι. Δεν μπορεί όμως να γίνει έτσι. Διάλογο, τους είπα, λέτε στο χωριό να μας ενημερώσετε. Κάντε το κόπο. Δεν είμαστε παράλογοι. Αλλά και κάτι άλλο εξίσου σοβαρό που δεν σκέφτηκαν. Πρέπει να ξέρετε ότι η Κλεισούρα έχει ένα μοναστήρι. Ναι. Και είναι και η Αγία Σοφία. Και τώρα χτίζεται και ο καινούργιος ναός. Πήγα, ναι, πριν από κανένα μήνα, πέρασε, άναψε ένα κεράκι, ναι, και στην Κλεισούρα. Εάν δείτε, κύριε Νατσούλη, ναι, κάθε μήνα πόσο αυξάνεται η κίνηση πιστών, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είδα κόσμο πολύ στο μοναστήρι, περνώντας μέσα από. Ακούστε λίγο, κύριε, ναι, Κόκα. Πέρασα πριν ένα μήνα. Ναι. Ήμουνα στο μοναστήρι, είχε πολύ κόσμο εκεί, είδα και τους εργάτες που δούλευαν στον καινούριο ναό και περνάω μετά μέσα από την Κλεισούρα. Μέσα από την Κλεισούρα δεν είδα ούτε έναν άνθρωπο. Ναι. Μεσημεράκι. Να σας πω γιατί. Γιατί. Εάν θα κάνουν έτσι όπως σκέπτονται την είσοδο, ναι, δυστυχώς όλος ο κόσμος, οι χιλιάδες πιστών που θα έρχονται στο μοναστήρι, θα πηγαίνουν από το Λεμαΐδα και Νυμφαίο, κύριε Νατσούλη, όπως και γίνεται. Γι' αυτό λέω, οδικό άξονα και από το Βαρικό μέσω του μοναστηρίου για την Κλεισούρα
και από τη Βέργα. Θα χάσουμε όλους τους πιστούς που είναι χιλιάδες. Ξέρετε, ο εκκλησιαστικός τουρισμός είναι μετά τη λίμνη, ναι, στην Καστοριά, ναι, είναι ο εκκλησιαστικός τουρισμός. Εάν δεν εκμεταλλευτούμε αυτό το μοναστήρι, ξέρετε τι γίνεται στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο κάτω στη Νέβια, τι γίνεται στη Σουρωτή με τον Άγιο Παΐσιο. Εμείς, αν γίνει αυτό που σκέφτονται, θα οδηγήσουν τον κόσμο προς τη μεγάλη αγάπη, την Πτολεμαΐδα. Θα κάνουμε δηλαδή την Πτολεμαΐδα το κέντρο της περιφέρειας. Με όλους αυτούς τους πιστούς. Ο κόσμος δεν έρχεται εδώ πέρα γιατί είναι το οδικό δίκτυο, είναι με ένα πολύ ωραίο χωριό, αλλά το οδικό δίκτυο δυστυχώς είναι ακατάλληλο. Εντάξει, για να φτάσεις από την κλεισούρα στο μοναστήρι είναι ένας δρόμος με συνεχόμενες στενές τροφές. Ναι, είναι 1800 μέτρα. 1800 μέτρα. Ναι, και είναι ένας επικίνδυνος δρόμος, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, νομίζω είναι απροσπέραστος. Δεν μπορείς να περάσεις το χειμώνα. Ναι. Δεν μπορείς, δεν το διακινδυνεύεις. Ναι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να γίνουν καινούργιοι κάθετοι άξονες. Κάθετοι άξονες. Και από το Βαρικό και από τη Βέργα, όχι στο παλιό οδικό δίκτυο, μη μας κοροϊδεύουν. Και να ξέρω ότι δεν κοροϊδευόμαστε. Μην μας κοροϊδέψουν όμως. Και μετά το συζητάμε. Κύριε Γκόκα, εσείς έχετε σκοπό, μια και ήρθαν έτσι τα πράγματα, ψηφίστηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να δείτε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ήσασταν μήπως και στη συνεδρίαση την απερίφημη? Όχι, δεν κληθήκαμε. Έχετε σκοπό κύριε να δείτε τον κύριο Σαββόπουλο από κοντά? Μα δεν κληθήκαμε, δεν ξέραμε. Από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις το πληροφορηθήκαμε. Και διάβασα και μάλιστα και ένα άρθρο. Μια συνέντευξη του κυρίου Οικονομίδη σε μια τοπική εφημερίδα της Καστοριάς, ο οποίος λέει: το φράγμα της εσωρίου υδροηλεκτρικού αρδευτικού είναι σαφώς πιο χρειαζόμενο από τη σύρανκα της κλεισούρας και αναφέρει και τους λόγους. Τι θα συμβεί με την Καστοριά, θα γίνει αυτό το τούνελ. Ήταν αυτή? Σε εβδομαδιαία εφημερίδα. Ο κύριος Οικονομίδης, είπατε. Ο κύριος Οικονομίδης, ο οποίος είναι τεχνοκράτης. Είναι... Ο κύριος Πασχάλης Οικονομίδης. Ο Πασχάλης Οικονομίδης, ναι. Που είπε είναι πιο σοβαρό έργο. 5η-17 Οκτωβρίου 2019. Το φράγμα είναι θεωρεί υδροηλεκτρικό αρδευτικό, είναι σαφώς πιο χρειαζόμενο από τη σύρραγγα της κλεισούρας και αναφέρει και τους λόγους. Εμπεριστατωμένη είναι η συνέντευξή του. Ναι, γιατί εκείνο το έργο μπορεί να αρδεύσει τον μισό ουσιαστικά νομό και να δώσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας σε κόσμο που περιμένει χωράφια ποτιστικά. Δεν ξέρω ο εμπορικός κόσμος της Καστοριάς. Συν τουριστική αξιοποίηση. Δεν ξέρω ο εμπορικός κόσμος της Καστοριάς πώς θα δει αυτή τη σύρραγγα, κύριε Νατούλη. Να σας πω το εξής. Παλιότερα, μια και το θέτετε τώρα, γιατί είναι ένα θέμα και αυτό, υπήρξαν τουλάχιστον κάποιοι προβληματισμοί από τον εμπορικό κόσμο αν η σύρραγγα της κλεισούρας συμφέρει τον εμπορικό κυρίως κόσμο της Καστοριάς. Όπως είχε γίνει και με την Εγνατία. Οι δρόμοι μας φέρνουν στη σημερινή εποχή πολύ κοντά. Αλλά είναι μια οπτική την οποία δεν θέλω να βλέπουμε. Στεκόμενοι αμυντικά. Ή μονόφθαλμα. Εγώ πιστεύω ότι όταν συντομεύουν οι δρόμοι, συντομεύουν και για τις δύο πλευρές, κύριε Γκόκα. Ναι. Και πολλές φορές κάτι που καλή είναι η άμυνα, αλλά κάποια στιγμή να περάσουμε και σαν περιοχή και στην επίθεση. Γιατί λοιπόν να θεωρούμε δεδομένο ότι οι Καστοριανοί θα πάνε πιο σύντομα στην Πτολεμαΐδα και να μην αγωνιστούμε να κάνουμε τέτοια δυναμική κατάσταση στην Καστοριά που να έρχονται οι πτωλεμαϊδιώτες πιο γρήγορα στην Καστοριά. Και αυτό να είναι το ζητούμενο για μας. Δεν διαφωνώ, είπατε όμως δεν κάτι για τη θέλω να βλέπουμε πάντα αρνητικά τα θέματα, ναι, και εμείς δεν το βλέπουμε αρνητικά, κύριε Νατσούλη. Ναι. Κύριε Νατσούλη, εμείς δεν το βλέπουμε αρνητικά. Είπαμε συντόμευση, όπως λέτε, και συντομεύουν οι δρόμοι, ναι, συντομεύουν, ναι, τις αποστάσεις. Ναι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να συντομεύσει η απόσταση από το Βαρικό στην Κλεισούρα να γίνουν 1500 μέτρα με καλό οδικό άξονα και να συντομεύσει επίσης και ο δρόμος από Βέργα ή από Βασιλιάρα προς Κλεισούρα να γίνει πάλι σε 3 λεπτά να είναι ο δρόμος. Όχι να κάνεις 10 λεπτά από Βασιλιάρα μέχρι Κλεισούρα και 5 λεπτά από Βαρικό μέχρι Κλεισούρα. Καταλάβατε? Διότι έτσι πιστεύω, δεν ξέρω, δεν έχω σχέση. Δεν μας κάλεσε κανείς να μας πούνε, παιδιά, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Στην περιφέρεια, στην ομαρχία που γίνεται, στην πρώην ομαρχία. Έλα και εσύ, κύριε πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, να μας πεις εσύ την άποψή σου. Δεν θα χάναν, θα κερδίζανε. Δηλαδή, πώς το παίζουν, τι θέλουν να κερδίσουν. Ή ποιοι νομίζουν ότι, πώς νομίζουν ότι σκέφτονται καλύτερα από εμάς. Αυτό μας πείραξε, κύριε Νατσούλη. Αποφασίζω για εμάς χωρίς εμάς. Το τονίζω αυτό. Δεν χάνα τίποτα. Εγώ θα πήγαινα και πολύ ευχαρίστω θα πήγαινα να παρεστώ, να πω και εγώ τι να πω. Αφορά το χωριό μου. Εγώ θα αγωνιστώ για το χωριό μου. Δεν θα αφήσω έτσι. Και όχι μόνο εγώ, και όλοι οι κλεισουριώτες. Οι απαντακού κλεισουριώτες. Μην μας αφήσουμε το παλιώδικο. Θέλουν να το κάνουν. Είναι εθνικό έργο, όπως το λένε. Είναι για να γίνει η Πτολεμαΐδα διπλάσια ή να αυξηθούν τα έσοδα της Πτολεμαΐδας.
Άμα το σκέφτονται έτσι, κάστο, καλά κάνουν και το σκέφτονται. Εγώ όμως δεν θέλω το χωριό μου αυτό να καταστραφεί ή να απομονωθεί ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο να γίνει. Μάλιστα. Και κάθε άνθρωπος και κάθε πατριώτης το ίδιο θα έκανε για το χωριό του. Δεν είμαστε, εμείς δεν λεγόμαστε Καστανιά. Καστανιά έχει μαγαζιά. Εμείς είμαστε ένα χωριό που κατοικείται. Θέλουμε το χωριό του αυτό να τονώσουμε το τουρισμό του. Είναι 1250 μέτρα υψόμετρο. Έχει ένα κλίμα που το ζηλεύει όλη η Ελλάδα. Θέλουμε να κάνουμε και άλλες δράσεις. Όχι να μας απομονώσουν. Για να φτιάξουν την Πτολεμαΐδα ή την Καστοριά, π.χ. Αν θα γίνει Καστοριά, που δεν το πιστεύω. Όχι, πρέπει να το πιστέψουμε. Αν πιστεύουμε σε αυτό το έργο, πρέπει να το πιστέψουμε, θα είναι προς το καλό και της Καστοριάς. Μακάρι να είναι προς το καλό της Καστοριάς, αλλά να είναι και εξίσου προς το καλό και για το χωριό μου. Γιατί και εμείς Καστοριά είμαστε. Δεν ανήκουμε αλλού. Εννοείται ότι είστε και εσείς Καστοριά. Μα έτσι είναι. Και σας είπα, τι τους έκανε να με φωνάξουν και εμένα. Να φωνάξουν μια επιτροπή από το χωριό. Δεν μας έκανε κόπο να πάμε, όπου και να γινόταν αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκόγκα, εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε για κάποιες διευκρινήσεις τον κύριο Σαββόπουλο, αλλά έχει πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή μέσα στο γραφείο του. Είναι αδύνατον να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν συζητήσετε με τον κύριο Σαββόπουλο, πείτε το και ποιο είναι και το παράπονό μου. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό. Και ας με καλούσε. Δεν είμαστε, κοντά είμαστε, μια πόρτα είμαστε. Εσείς πάντως τους τάπατε χθες, λέτε. Βεβαίως. Τους τάπατε χθες. Και στον κύριο Τσικαλάκια και στον κύριο Κασαπίδη. Στην εκδήλωση για την Γούνα. Στον Ιδιαίτερο της Νομαρχίας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Παρακαλώ, καλή εβδομάδα. Γεια σας.